Μετά πάει στο Καστελόριζο και μετά μπαίνει στο. Ξέρετε, γέροντα, να κάνω μια. Ο γιος μου περαιτεί στη Σάμμο. Είναι μόνιμο. Πως ενώ χρόνο παλικάρι τώρα. Και περνάει με το καράβι από την ΔΕΑ και κατεβάζουν σε ένα σημείο τη σημαία. Όταν το είδε τώρα πρόσφατα. Του λέει του πνευματικού του, του πάτε να φτάνει, για να τα του λέει τι γίνεται εδώ. Είμαι Έλληνας, περαιτώ στην Ελλάδα μου ή στην Τουρκία. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα. 20χρονό παλικάρι περαιτεί στη Σάμμο και κατεβάζουν τη σημαία τώρα από. Την Ικαρία, δεν θυμάμαι ποιο σημείο, και όταν περνάνε κάποια νερά εκεί, κάποια κύματα, δεν ξέρω ποια, ανεβάζουν πάλι τη σημαία την ελληνική. Τώρα πρόσφατα, πριν 1,5 μήνα αυτό έχει. Τα έχουν βγάλει όμως το είπε ο γέροντας. Να λυπηθείτε, να λυπηθείτε, αν δεν δώσουν και την Ακρόπολη. Να παρακαλείτε να μην δώσουν την Ακρόπολη. Η μανία τους είναι να αφανίσουν την Ακρόπολη. Αυτά τα έθνη, τα άνομα, τα διαβολικά έθνη, δεν θέλουν την Ελλάδα. Και έσαστε, λέγει, μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Αυτά τα είπε ο Θεός, δεν τα λέγω εγώ. Θα σας μισήσουν όλα τα έθνη, λέει, γιατί είστε παιδιά δικά μου. Γι' αυτό θέλει ο Θεός τα παιδιά του, τα οποία είναι κοντά του, να είναι παιδιά με τόλμη, να είναι παιδιά με ψυχή, να είναι παιδιά με αγώνα, όχι να είμαστε άνθρωποι χωρίς. Δηλαδή εσείς τώρα τι λέτε, να τους αφήσουμε να εξακολουθούν να κάνουν αυτό που κάνουν? Γιατί εδώ πέρα λέμε αυτοί, αλλά αυτοί είναι Έλληνες που μας κυβερνάνε, δεν είναι ξένοι. Είναι, δεν έχει σημασία, είναι Έλληνες μασόνοι, να το πω εγώ έτσι. Και ο ελληνικός λαός είναι Έλληνες χριστιανοί και Έλληνες ειδωλολάτρες. Δεν είναι όλοι Έλληνες χριστιανοί. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουμε, δηλαδή τι ευθύνη έχουμε εμείς απέναντι σε αυτό? Αυτό θέλω να πω εγώ τώρα. Να μας πείτε εσείς σύμφωνα με το τι θέλει ο Θεός, ας πούμε. Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, ο προσωπικός αγώνας του κανένας, ναι. Αλλά ο κοινωνικός, δηλαδή εμείς θα πούμε, δεν μας αρέσει αυτή η κοινωνία έτσι όπως είναι και την αφήνουμε. Γιατί εμείς τους ψηφίζουμε. Από τη φάση του Κυρίου. Εντάξει. Δια τούτο λέγει γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις. Θα σας γνωρίσει ο κόσμος, λέγει, ότι είστε δικοί μου μαθητές, δικά μου παιδιά, από το δικό μου το στρατευμά, εάν αγάπην έχετε εναλλήλεις. Όταν έχουμε αγάπη ο ένας με τον άλλο, σίωμε τα πάντα. Όχι, άρα αυτούς που δεν έχουμε αγάπη και τους βλέπουμε, όχι επειδή είναι μορφωμένοι, επειδή έχουν τα οικονομικά το ένα το άλλο, τους ψηφίζουμε και τρέχουμε από πίσω, δηλαδή έχουμε και εμείς ευθύνη, αυτό θέλω να πω. Έχουμε ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, αυτό. Γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι άνθρωποι που είναι καλοί και μερικοί από αυτούς φύγανε, ας πούμε, εντάξει να μην πούμε άριστοι, αλλά και ο Παπαθεμελής έφυγε. Και μερικοί δεν ψηφίζουν, κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι έχουν ακόμα κάποια ηθική μέσα τους, τους αγνοούμε όμως. Και πηγαίνουμε εκεί που υποτίθεται ότι έχουν τη δύναμη. Τι δύναμη έχουν αυτοί? Αυτοί πάνε να μας... Εγώ θα προσθέσω κάτι. Ναι. Έκανε μία ψηφοφορία και βγήκε. Έκανε δεύτερη ψηφοφορία και βγήκε. Σωστό. Τα παιδιά του Θεού που ήσαν να πάνε να πούνε όχι. Όχι. Ουδένας από τα παιδιά τα οποία, και όχι μόνο, πόσα κηρύγματα τους έκανε στον Άγιο Γιώργο? Χιλιάδες κηρύγματα. Επήγαν να ψηφίσουν και να πούνε εμείς δεν θέλουμε τούτο το πρόγραμμα το οποίο... Τι τους εμπόδισε γέροντα? Εφόσον... Δεν είχαν εμπεδώσει εκείνο που ακούσαν, ακούγανε... Τι να σου πω, τους εμποδίζει και το ψέκασμα από πάνω, ποιος να ξέρει. Γιατί πέφτει και ψέκασμα από πάνω. Εφόσον επήγαν οι δικοί του και τον ψήφισε. Επήγαν οι δικοί του και τον ψήφισε. Δεν μπορούσε να είσαι εντελώς. Καλά έκανε. Πήγαν και τον ψήφισαν, καλά έκανε. Αλλά έτρεξε μόνος του και βγήκε πρώτος.
Δεν είχε άλλο να τρέξει μαζί σου. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά προσπαθούν όμως να πείσουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμόμαστε και αυτοί τρέχουν, όπως και ο Ιούδας. Έτρεχε και λέει ο Χριστός, εσείς κοιμόστε, σηκωθείτε και προσευχηθείτε για να... Στην Αγιά σας, παιδάκια μου, δεν εγκαταλείπει ο Θεός στην Ελλάδα. Ο Θεός στην Ελλάδα του δεν την εγκαταλείπει κατ' ουδένα λόγο. Έχει πει αυτό. Γιατί έχουν την επαρτίζουν και δεν πρόκειται. Βέβαια. Με την κάρτα του πολίτη, με την κάρτα του πολίτη είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό. Έλα. Στο μοναστήρι. Θα καλιάσουμε τον Θεό μας να μην μας στερήσει τη μανούλα μου. Γιατί η σκέπη της Ελλάδος είναι η Παναγία. Αυτή επρωτοστάτησε εναντίον των Ιταλών. Αυτή πρωτοστάτησε εναντίον άλλων εμφυλίου πολέμου. Αυτοί πρωτοστάτησαν τις δυσκολίες. Αυτοί όμως εφώναξαν τις 7 Φεβρουαρίου... 7 Σεπτεμβρίου αυτοί εφώναξαν με το σεισμό. Και λέει, τι με φωνάζετε, να τα χαλιάσετε. Επιτρέπω κι εγώ να φάτε ένα ξύλο για να συνέλθω. Συνήρθαμε. Φεύγει από εκεί, ερχόμεθα εις τον Αύγουστο. Πότε πέφτουν οι φωτιές? 23-24 Αυγούστου, που είναι τα οκτάμερα της Παναγίας. Ίσως συνέρχεται, δεν συνέρχεται κανείς. Κανείς δεν ομιλεί. Το φοβερό πράγμα είναι ότι κανείς δεν ομιλεί. Εκείνοι οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν τίποτε, τίποτε. Άμα πεις εσύ μια λέξη, μας κάνει κάτι ηχητικό. Είπαμε προηγουμένως για τον Παπαθεμαρή. Βγήκε ο άνθρωπος του Θεού να βάλει μια τάξη σύμφωνα με την πρόοδο. Θέλετε πρόοδο, κάνετε αυτό που σας λέω. Του είπαν ότι βγήκε να μας κάνει κάτι θετικό. Λοιπόν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, ανοίγουν τα φύλλα για να πάει στο καλό νοθείο να ζήσω και εμείς. Για τις κάρτες. Κάρτες σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε μία κάρτα δεν θα δεχτείτε, ούτε μία. Δεν ξέρουμε πού κρύβεται αυτός ο τρισκατάρατος που κρύβεται. Δεν ξέρουμε πού κρύβεται. Μακριά από τις κάρτες, μακριά από τις κάρτες, μακριά από τις κάρτες. Αυτός θα πιάσει τρία πράγματα. Θα σας τα πω πάλι, σας τα είπα, θα σας τα επαναλάβω. Πρώτο θα πάρει την κηδεία. Σήμερα ο κόσμος είναι το πρώτο φαγωγόνι. Πάγουν πίο με αύριο γαραποθρίσκομαι. Έλεγαν οι επικουροί, φάτε, πιέτε, χορτάστε, διασκεδάστε, μετήστε, φορνεύσετε, ό,τι θέλετε κάνετε, αύριο θα πεθάνουμε. Αυτό το σύνθημα των επικουρίων, των ειδωλολατρώτερα, αυτό κάνουμε σήμερα. Θα έρθει να σου πάρει την κοιλία και να σου πει, αν δεν πάρεις τον αριθμό μου, δεν έχει να φας τίποτα. Το λοιπόν. Θα αρχίσουν οι μητέρες. Τα παιδάκια μου να τα αφήσουν να πεθάνουν. Τα παιδάκια σου είναι του Θεού. Και εκείνος από ψηλά είπε ότι όχι μόνο επάρτος ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντήρηματι εκπορευωμένο αισθώματος Θεού, λέει. Θα μιλάς τα λόγια μου και εγώ θα σε χορτάνω, λέει. Αυτήν τη στιγμή αν καθίσουμε ως το βράδυ και ως αύριο το πρωί δεν θα πούμε να σηκωθούμε. Εδώ θα είμαστε. Γιατί, διότι είναι αλόγια του Θεού. Πρώτα λοιπόν την κοιλία. Δεύτερο, θα σε δέσει να μην μπορεί να πάει ούτε σε συγγενή σου ο οποίος είναι μακριά από σένα, ούτε να κόψεις θάλασσα, ούτε να μπει σε αεροπλάνο, ούτε να μπει σε πλοίο, ούτε να μπει σε σιδηρόδρομο, πουθενά. Θα πάει να μπεις στο πλοίο, δώσ' μου την κάρτα. Δεν έχω, δεν θα μπεις. Θα μπεις στο αεροπλάνο, δώσ' μου την κάρτα. Δεν έχω, δεν θα μπει. Θα πάει στο
σιδηρόδρομο. Δεν θα μπεις αν δεν έχεις την κάρτα. Το λοιπόν σε έκοψε. Μα έχω ανάγκη να πάω να δω το δικό μου, γιατί με φωνάζει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί... Κάρτα, κάρτα. Και η κάρτα δεν θα έχει πάνω τον αριθμό των Χριστών. Και φεύγουμε από αυτό. Ο κλαθμός και ο βρυγμός θα έρθει αύριο όταν εσύ λίγα χρηματάκια που έχεις, τα έχεις στην τράπεζα. Θα δώσει διαταγή και θα πει. Δεν θα δώσετε σε κανένα χρήματα αν δεν έχει την κάρτα. Το λοιπόν, πάει εκεί, δώνει την κάρτα σου, δεν έχω. Δεν έχεις χρήματα. Ποιή πάντας, λέει. Ποιή πάντας. Θα εξαναγκάσει όλους, λέει. Μεγάλους και μικρούς. Δούλους και ελεύθερους. Βασιλείς και άρχοντας. Πάντας, λέει. Πάντας. Και θα τους δώσει το αριθμό μου, λέει, στο χέρι το δεξί, για να μην μπορούμε να κάνουμε το σημείο του σταυρού, και στο μέτωπο. Θα είναι φανερή, λέει, πλέον η δική μου. Θα περπατούν και θα τους βλέπετε ότι είναι δική μου, λέει. Και πρέπει να τους ακολουθήσετε. Αυτό λέει ο Αντίχριστος. Και τότε τι έχουμε να πούμε. Πού θα πάμε. Τα έπιασε και τα τρία αυτά, σε υποδούλωση. Πάει. Ενώ θα είμαι θα έτοιμη να ζήσουμε με λίγα φορταράκια, να ζήσουμε με μια κουταλιά λάδι, το οποίο σε κρατεί όλη την ημέρα. Μια κουταλιά με το κουτάλι της σούπας, λάδι, πάρε το πρωί και σε κρατεί όλη την ημέρα. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Θα ζήσουμε με λίγη ελιά, την ελιά λέγει, το έλαιο και το νίνο, δεν θα τα στερήσει ο Θεός. Θα τα έχει ελεύθερα αυτά. Δεν θα τα αφήσει στον Αντίχριστο. Και όταν έχουμε αυτά τα δύο, θα περάσουμε. Μπόρα είναι και θα περάσει. Και όταν έρθουν οι δύο προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας, και θα κάνουν πόλεμο εναντίον του Αντιχρίστου, τότε θα είναι και ο ναός του ελεύθερος στα Ιεροσόλυμα, ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος θα χτιστεί και θα μπει μέσα, λέγει, και θα καθίσει στο θρόνο των δεσποτικών και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός. Γι' αυτό είπαμε ότι θα έρθουν τόσα πολλά δεινά, θα έρθουν τόσες πολλές τρικυμίες που δεν ξέρουμε μέσα σε εκείνα τα φρεσμένα κύματα ποιος θα ζήσει. Αλλά θα έχετε πάντοτε κατά νου ένα πράγμα. Τα παιδιά του ο Θεός δεν θα τα εγκαταλείψει ποτέ. Ένα τούτο. Έπειτα ο διάβολος δεν έχει δύναμη καθόλου. Είναι ένα θηρίον, ένα λιοντάρι που το έβγαλε τα δόντια ο Θεός και τα νύχια. Το λοιπόν, αυτό παίζει με ένα βρέφος. Τι να το κάνει. Θα πέσει πάνω του, δεν πεθαίνει. Να το δαγκάσει δεν έχει δόντια. Να το σχίσει δεν έχει δόντια. Νύχια. Το λοιπόν. Αφής ανεστήθη ο Χριστός μας, εξαλείφθη πάσα δύναμη στο διαβόλο. Δεν υπάρχει. Δύναμη δεν έχει καθόλου πλέον. Όσοι έχει ένα βρέφος μόλις γεννηθεί από τη μανούλα του, τόση δύναμη έχει. Γι' αυτό μη φοβάστε, παιδάκια μου. Μη δηλιάτε, μην τρέμετε. Εάν θέλει να πεθάνουμε εδώ μας, ξέρετε τι είναι η πνοή του ανθρώπου που φεύγει η ψυχούλα. Ένα τσικ και έφυγε. Μη φοβάστε, λέγει, από τον αποκτηνόντον το σώμα. Όταν φύγει η ψυχή, άστο, όταν θέλει, ας κάνεις το σώμα. Φοβηθείτε μάλλον από εμένα, λέγει, που έχω δύναμη να αποκτείνω και το σώμα σου και να σε βάλω και στην αιώνια κούραση. Εμένα να φοβάστε, λέει, όχι αυτούς. Το λοιπόν, παιδάκια μου, νομίζω ότι πήραμε εφόδιο για τη μεγάλη Σαρακοστή, την ερχομένη Κυριακή με τη βοήθεια του Θεού μας, αν είμαι τα καλά, και τα φέρει πάλι όλα δεξιά ο Θεός μας, κάτι θα πούμε και την ερχόμενη Κυριακή, γιατί νομίζω ότι την ερχόμενη Κυριακή έχουμε μια γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Δώσε μου, όχι, δώσε.
Μετανιώσεις. Μετανιώσεις. Σήμερα ήταν στο πλήρως.